η Λιάννα Παπαγεωργίου να μην φέρεται έτσι με τέτοια αυστηρότητα, γιατί είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι, στον νέο τη σύντροφο. Οπα. Τον Σνίκ. Τι? Εγώ φοβάμαι λίγο που θα πω το θέμα. Με βρήκα ένα κακό. Με βρήκα μια γωνιά η Ιλιάνα και με διώξει και εμένα. Ναι, παιδιά, να εξηγήσουμε. Το έχουμε δει να γράφεται. Έχουμε κάνει και το δικό μας ρεπορτάζ. Έλα, Ελένα μου. Λοιπόν, να πούμε ότι το διαβάσαμε. Να πούμε και το site, γιατί είναι σωστό να τα λέμε και τα. Κοιτάσουμε στο Γιάννη. Ακριβώς. Το Σάββατο το βράδυ. Το οποίο μοναδικά γράφει για μένα πάντα για κάποιο λόγο. Δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή τέτοια αιμονή δεν έχω ξαναδεί. Εμείς θα το πούμε το site όμως, Τάσο μου. Γιατί έκανε ωραίο ρεπορτάζ. Όχι, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το Σάββατο το βράδυ πήγε η Λιάννα στην αρχή πρώτη σε μπαρ καφέ της, του Χαλανδρίου. Όπα. Πάρα πολύ απλά ντυμένη, πάρα πολύ απλά ντυμένη και μετά περίπου από ένα τέταρτο εμφανίστηκε και ο Σνίκ με ακόμα δύο φίλους του. Μέχρι εκεί όλα καλά, λες πάνε για ένα καφέ. Εμέλα που αρχίσαν όμως εκεί πέρα τα φιλιά και πολλοί παιδιά διαχυτικοί ήταν, λέει. Πάρα πολύ διαχυτικοί. Παιδιά, συγγνώμη, πήγανε στο καφέ του Χαλανδρίου και αρχίσαν να φιλιούνται μέσα στον κόσμο. Περίμενε να δεις όμως. Να πούμε καταρχάς ποιος είναι ο Σνίκ, γιατί εγώ ας πούμε ελληνική ραπ, μου αρέσει πάρα πολύ ο Σνίκ. Μπορεί κάποιος να μην τον γνωρίζει. Ο Σνίκ είναι ένα ιντερνετικό φαινόμενο. Το τελευταίο του και το πιο γνωστό του τραγούδι είναι το Σενιωρίτα, παιδιά, που έκανε με την Τάμπτα. Έτσι, που το καλοκαίρι το χορέψαμε μικρή και μεγάλη, τέλος πάντων. Εκατομμύρια views στο YouTube, να πούμε. Εκατομμύρια views. Ότι είναι και κούκλος. Είναι κούκλος, όχι αστεία. Είναι λίγο εναλλακτικός, βέβαια, Κατερίνα μου. Δηλαδή, εμένα λίγο είναι κόντρα ρόλο το όλο πράγμα. Όχι, με τόση καριέρα στην Αμερική, η Λιάννα δεν μπορεί να είναι με τον ράπερ Σνίκ. Δεν μου αρέσει αυτό. Αυτό που παρατήρησα. Γιατί το βλέπετε αρνητικά. Ένα νέο ζευγάρι είναι. Αν ισχύει το ρεπορτάζ του γιορτή. Περίμενε. Έλα. Κατερίνα, μπήκα λοιπόν στο Instagram της Λιάννας. Η Λιάννα λοιπόν στις 4 Αυγούστου έχει ανεβάσει το Σενιωρίτα και χορεύει στους ρυθμούς της Σενιωρίτας. Άρα, συμπληρώσαμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου εμείς όλοι από ότι παρακάτω το πήγαμε, έτσι καταλάβει. Μπράβο. Ναι. Άρα θεωρώ, παιδιά, ότι ισχύει. Έρε τώρα, θα τρέχω στο Χαλάνδρι να ψάχνω όλα τα καφέ του Χαλανδρίου. Έχει χορέψει και μισή Ελλάδα το Σενιωρίτα, βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει χορέψει όλη η Ελλάδα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, η Λιάννα. Δεν θα το έκανε αυτό χωρίς να υπάρχει κάποιο λόγο. Γιατί πάντα είναι πολύ προσεκτική στο τύπο στάρι. Παλιά χόρευε Αργυρό. Τον Αργυρό τον είχε διαλύσει παλιά. Τώρα θα χορεύει και είναι και ωραίο ζευγάρι και πολύ διαφορετικό. Αν ισχύει πάντω, εντάξει, η Λιάννα είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Αυτό είναι πολύ ωραίο αγόρι. Μην τον βλέπετε δηλαδή τον έχω δει. Τον ξέρω πώ είναι. Πολύ ωραίο. Και δύο με. Να, με το συμπάθειο κάτι πλάσιο. Γι' αυτό σας λέω. Είναι ωραίο.